Τερζή σήμερα που θέλουμε λίγο μουσική να μας βοηθήσει, ο οποίος πού βρέθηκε. Βρέθηκε, Φέη, μετά από 8 χρόνια που είχαμε να δούμε τον Πασκάλ Τερζή, γιατί με δική του απόφαση έχει αποσυρθεί από την νυχτερινή Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Ελλάδα. Πήγε να ακούσει την κόρη του στο Convento dell'Arte, στο κέντρο της Αθήνας, τη Γιάννα την Τερζή που τραγουδούσε. Αγαπημένη οικογένεια, πολύ ενωμένη οικογένεια και στηρίζουν τη Γιάννα σε όλα τα βήματα και τις αποφάσεις. Έτσι ακριβώς. Και έχουμε βιντεάκι γιατί τραγούδησαν μαζί. Είναι απολαυστική. Πάντα μόνος θα μέσα σε χιλιάδες. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το δω 8 φορές. Δεν θέλεις να τελειώσει. Όχι, δεν θέλεις. Πάντως, επειδή πολλά λέγονται και γράφονται και συνήθως μπορεί να γραφτούν και κακοήθειες, να πούμε ότι η φωνή του κυρίου Τερζή είναι στη θέση της. Δηλαδή, εντάξει, επειδή πολλά λέγονται και επειδή είναι 8 χρόνια, η φωνή του είναι. Εγώ μπροστά σε αυτή την εικόνα, σε αυτό το απόσπασμα, δεν ούτε καν σκέφτομαι τι έχει γραφτεί. Ξέρεις που πήγε το μυαλό μου, ξέρετε. Στις διαφορετικές σχέσεις, που δεν σημαίνει. Τόσο αυτές αποτυπώνονται και εξωτερικεύονται, τι θέλω να πω. Δηλαδή, σαφώς όλοι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε πώς την κοιτάζει και λιώνει. Και πώς δηλαδή, την ακουμπάει. Δεν τραγουδάει γιατί τραγουδάει. Τραγουδάει στην κόρη του, φαίνεται. Δηλαδή, λιώνει και τη τραγουδάει. Πώς η Γιάννα τον αγκαλιάζει. Καταλαβαίνεις τι σχέση υπάρχει. Και σκεφτόμουν πριν λίγες μέρες στο γάμο που είναι του Καρά που είδαμε τα αποσπάσματα. Ότι είναι λίγο πιο κλειστό. Δεν συγκρίνω. Η αγάπη του μπαμπά είναι η αγάπη του μπαμπά και είναι εκεί και μπορεί ακόμα πιο πολύ. Πώς όμως εξωτερικεύεται. Δηλαδή ο Καράς είναι λίγο πιο εσωστρεφής, δεν θέλει. Είναι διαφορετικό τελείως. Πάρα πολύ ωραίο πάντως. Ωραίο στιγμιότυπο. Λείπει ο Πασχάλης Τερζής. Μας λείπει. Άκου. Όπα, μην το γαράσει. Το βάζω λίγο δυνατά σήμερα που το θέλουμε. Κι άλλο. Γιατί είδαμε εσένα. Ήρθες, ήρθες για να φύγεις πάλι. Δημητρό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Ήρθες για να με σκοτώσεις.